Βασίλη, η σχέση σου με τα γήπεδα είναι πάρα πολύ στενή. Νομίζω ότι δεν υπάρχει επαγγελματίας αθλητής που να έχει επισκεφτεί τα γήπεδα ανά την Ελλάδα, να μην βάλω το εξωτερικό, όπως εσύ. Και προφανώς αναφέρουμε στις συναυλίες που δίνεις κάθε χρόνο, σχεδόν μισό αιώνα, κάνω λάθος? Ναι, και παραπάνω. Εσύ σαν φίλαθλος, πριν πάμε στα μουσικά, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σαν φίλαθλος, επισκέπτεσαι γήπεδα για να δεις κυρίως αθλητικές συναντήσεις? Είναι το... Όχι. Να σου πω. Άλλωστε τα έχω χορτάσει από μόνος. Υπάρχει κάποιο γήπεδο στην Ελλάδα που μου αρέσει? Μωρέ, να τα βλέπω έτσι από την τηλεόραση, γιατί είναι πιο κοντά οι παίχτες, δηλαδή βλέπεις τις εκφράσεις του κλπ. Παλιότερα έχεις πάει σε πολλά γήπεδα ανά την Ελλάδα για να παρακολουθήσεις τις αγώνες? Φαντάζομαι ότι κυρίως στις εθνικές ομάδες, αν έχεις δει. Είχα πάει μερικές φορές, ναι, ναι. Δεν είναι πολλές φορές πάντως. Φαντάζομαι δεν με είχε κερδίσει το τραγούδι μου. Υπάρχει κάποιο γήπεδο στην Ελλάδα που να μην έχει επισκεφτεί? Όχι, δεν νομίζω. Αν σου έρχεται κάποιο στο μυαλό. Πολλές φορές έχω κάνει και στα τρία γήπεδα που έχει μια πόλη. Ξέρω εγώ ποιο στα δύο. Και όχι μόνο τα γήπεδα. Τα ποτάμια, τα βουνά. Και σε αυτά γίνονται αθλήματα, ξέρεις, έτσι. Από ορεινό τρέξιμο, ποτάμια, κοπηλασίες, τα πάντα έχουμε. Τα δάση. Τα δάση. Γενικά, τα θέατρα. Βασίλη, έχοντας παρακολουθήσει πάρα πολλές συναυλίες σου, μερικές φορές, μάλλον σε όλες, αλλά εγώ θα πω μερικές φορές, αισθάνομαι ότι είσαι σαν απάνω στη σκηνή, σαν κάποιος αθλητής. Μου φαίνεται ότι τα δίνεις όλα. Και αυτό το κοινό σου το αναγνωρίζει και σου επιστρέφει την αγάπη του. Εγώ το λέω η οπαδή σου ή η μουσική φίλη σου, η πιστή σου. Πες μου κάτι, πώς αισθάνεσαι εκείνη την ώρα πάνω στη σκηνή και αν πραγματικά θα παρομοίαζες με κάποιο άθλημα τον εαυτό σου με κάποιο αθλητή τη δεδομένη στιγμή? Κοίταξε, δεν θα το παρομοιάσω με το ποδόσφαιρο ή με οτιδήποτε άλλο, αλλά θα ως προς την κούραση. Και ως προς την ανταλλαγή συναισθημάτων, είναι αυτό που βγάζει ένα πάθος. Πολύ μεγάλο πάθος, δηλαδή αδειάζω τελείως όταν τελειώνει. Πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, έτσι αργά που είναι το βράδυ, να πιούμε ένα ποτό με τα παιδιά του συγκροτήματος κλπ, με τους φίλους και συνεργάτες, για να ηρεμήσουμε. Δεν είναι μόνο η δική μου, το μεταδίδω και στους συνεργάτες μου πάνω, στους μουσικούς. Τους δικούς μου. Βλέπεις όλοι τα χώνουνε και λοιπά, ναι. Και από κάτω το κοινό το παίρνει αυτό και το επιστρέφει. Και εγώ το ξαναεπιστρέφω και το ξαναεπιστρέφω και αυτό μεγεθύνεται. Δηλαδή να φανταστείς ότι, ρε παιδί μου, πώς για να σου το πω αθλητικά. Ναι, κάθε τραγούδι, όταν δεν είναι μπαλάντα, υπολόγισε το σαν ένα σκληρό κατοστάρι τρεξίματο. Ένας αγώνας ταχύτητας μέχρι στα όρια. Ναι. Μάλιστα. Αυτό το είχες και όταν έπαιζες μικρός στις σαλάνες, ήταν και αυτό που σε χαρακτήριζε και μικρότερο ή είναι κάτι που... Θα σου έλεγα λοιπόν ότι στα παιχνίδια της σαλάνας συνήθως λιποθυμούσα από το πολύ τρέξιμο, από το πάθος μου να τα δώσω όλα κλπ. Και μόλις ξελιποθυμούσα ήξερα, έπαιζα τέρμα. Στο οποίο ήμουν και εκεί πολύ καλός. Φαντάζομαι για να πάρεις τις απαραίτητες ανάσες. Κάτι για να συνεχίσεις. Μια λοιπόν και αναφερθήκαμε στην ανταλλαγή πάθους, αγάπης, ενέργειας που έχεις με το κοινό. Να πούμε ότι ετοιμάζεσαι για τις καλοκαιρινές σου συναυλίες. Να το συμπληρώσω. Είναι που λέει, ρε παιδί μου, τα έδωσε όλα. Τα έδωσε όλα. Μάτωσε τη φανέλα, ίδρωσε τη φανέλα. Ετοιμάζεσαι για τις καλοκαιρινές σου συναυλίες. Στις 12 Ιούνιου, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη σου συνάντηση με τους φίλους σου. Ναι, είναι στο Κατράκιο. Μετά από μια δύσκολη περίοδο. Ποια είναι τα συναισθήματά σου? Με το κοινό να είναι μόνο καθήμενο και 50% των θέσεων. Αυτό ανακοινώθηκε. Διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως με αυτό. Κοίταξε να τις πέρυσι στις συναυλίες που τις κόψανε. Δεν ανακοινώθηκε κάποιο κρούσμα ναι, που το πήρε τον ιό από τις συναυλίες. Γιατί εκεί το κοινό, πώς να σου το πω ρε παιδί, έρχεται σεμνά, έτσι είναι και οι διοργανώσεις μας. Κάνουμε περισσότερες εισόδους και εξόδους για να μην μαζεύεται ο κόσμος ακόμα και σε αυτό. Και κάθονται ρε παιδί μου με τη μάσκα τους, βλέπεις τους ανθρώπους κλπ. Δεν μπορώ να καταλάβω, επίσης και με το ωράριο δεν μπορώ να το καταλάβω.
Είναι λάθος διαχείριση των αρμοδίων, πιστεύω, όλο αυτό. Επίσης, αν και φτάσαμε σε αυτό, να σου πω ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και φτωχοί φτωχότεροι. Πάλι δηλαδή έχουν φροντίσει να κυριαρχεί ο φόβος, να μην υπάρχει κοινωνικότητα, να μην υπάρχει αλληλεγγύη. Απλώς να ζούμε με ένα φόβο ότι πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας αποκλειστικά και την οικογένειά μας. Και έτσι μας απομονώνουν, να υπάρχει απομόνωση. Βλέπεις τώρα, ο φόβος θα φωλιάζει μέσα μας για πολύ καιρό ακόμα. Δεν ξέρω πώς οι μεταλλάξεις θα παρουσιαστούν. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, και βέβαια υπάρχει. Αλλά και η λαρά υπήρχε και πανούκλα πιο πριν, είπαν όλοι, και η λέπρα. Κι όμως, περάσαν. Τώρα όμως βλέπεις ότι όπως έχει εξελιχθεί και η επιστήμη με τα μέσα δικτύωσης και όλα αυτά, τηλεοράσεις και τέτοια, ότι έχουν αγρέψει πολύ τα πράγματα. Διαφωνώ με όλο αυτό το φόβο που διασπίζουν καθημερινά στον άνθρωπο. Ο κόσμος πάντως το σίγουρο είναι ότι έχει ανάγκη να σε δει, να δει εσένα, να δει τους αγαπημένους του καλλιτέχνες γενικότερα. Αυτό είναι. Έχει την ανάγκη της. Νομίζω ότι αδικήθηκε πολύ, όχι αδικήθηκε, ίσως και σκόπιμα, επίτηδες. Ο πολιτισμός σε αυτή την περίπτωση έχει χτυπηθεί πάρα πολύ. Γιατί το πιστεύεις ότι μπορεί να έχει γίνει αυτό? Γιατί ο πολιτισμός ξυπνάει συνειδήσεις, καλλιεργεί ανθρώπους κλπ. Και αυτούς τους ανθρώπους δεν τους θέλουν, γιατί δεν θα είναι καλοί καταναλωτές. Όλα λοιπόν είναι στο βωμό του κέρδους. Όλα γίνονται για το κέρδος. Είναι ο μοναδικός θεός που λατρεύεται σήμερα. Το κέρδος. Το χρήμα. Η συναυλία, όπως μαθαίνω, γίνεται, οδεύει προς sold out. Οδεύει. Έτσι κι αλλιώς ανακοινώθηκε και νομίζω η αγάπη που σου έχει το κοινό και η ανάγκη του για να σας δει όλους εσάς τους καλλιτέχνες θα υπερισχύσει του φόβο. Να πούμε όμως ότι εσύ φέτος έχεις κάνει και μια, για να το πλέξουμε λίγο με τα αθλητικά, έχεις και μια μεταγραφή. Και δεν αναφέρουμε στη μουσική σου οικογένεια που είναι σταθερή εδώ και χρόνια, αναφέρουμε σε έναν καινούριο δίσκο που ετοιμάζεις. Θα ήθελες να μας πεις λίγο για αυτή τη μεταγραφή, έτσι, να το κάνουμε ποδοσφαιρική. Κοίτα να δεις, έχουν ήδη κυκλοφορήσει 4 τραγούδια και την άλλη εβδομάδα θα κυκλοφορήσει και το 5ο. Είναι ο δίσκος αυτός θα κυκλοφορήσει κανονικά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, μόλις μαζευτούν πάλι όλοι στην πόλη. Το θέμα είναι ότι θα πουλέτε όμως τις συναυλίες αποκλειστικά. Όλο το CD ολοκληρωμένο. Είναι ολοκληρωμένα τα τραγούδια, πράγματι. Αλλά θέλω να τα βγάζω ένα-ένα κάθε μήνα στο YouTube για να ακουστούν, ρε παιδί. Είναι φοβερή η πληθώρα των τραγουδιών που βγαίνουν καθημερινά. Δηλαδή δεν προλαβαίνεις να ακούσεις ένα δίσκο, αποκλείεται να τον ακούσεις. Δεν γίνεται. Γι' αυτό επέλεξα να βγαίνει ένα-ένα στο YouTube και μόλις ολοκληρωθούν θα κυκλοφορήσει και το CD. Αλλά στις συναυλίες θα του διαθέτουμε το πράγμα. Είναι από όσο Αλέξανδρος Χατζηνικολιδάκης στη μουσική και διάφορα. Ναι, ναι, είναι ο Χατζηνικολιδάκης, ο Αλέκος, σε όλα τα τραγούδια. Και είχα πρώτη τραγουδήσει το Χατζηνικολιδάκη μαζί με τον Κούτρα σε ένα δίσκο που τον είχαμε κάνει, τον είχαμε τραγουδήσει μισό-μισό με τον Κούτρα. Και εκεί τον γνώρισα, μου τον γνώρισε ο Γιάννης ο Κούτρας μάλιστα. Και ανακάλυψα ότι είναι φοβερό, σπουδαίο ταλέντο και έχει άπειρα τραγούδια. Άπειρα, δηλαδή μπορώ να σου πω ότι είναι έτοιμα, αλλά τόσα από όσο θα έχει. Σε ελληνική άστρα, στάθητε αντάλλα μου, κι αν σας κοιτάξει στα μάτια η μάνα μου, κι αν σας ρωτήσει να ζω ανέμαθα, πείτε της κάτι, πείτε της ψέματα. Και οι στιχουργοί, διάφοροι. Καταρχήν, έχω την τιμή να συνεργαστώ με 5 στιχουργούς για πρώτη φορά. Είναι λοιπόν η Ελένη Φωτάκη, ο Φασουλάς ο Κώστας, η Σμαρό Παπαδοπούλου, ο Χρήστος Φλουρής, ο Βαγγέλης Κοντοπόδης και βέβαια δεν μπορούν να λείπουν και οι παλιοί μου συνεργάτες και φίλοι μου, ο Οδυσσέας Ιωάννου, η Λίνα Δημοπούλου και η Σάνη Μπαλτζή. Ο δίσκος θα λέγεται? Ο δίσκος θα λέγεται Αντίλαλος. Δηλαδή είναι με πολλές έννοιες, ρε παιδί μου. Καταρχήν εγώ είχα ενθουσιαστεί με μια μαντινάδα, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, πάντως έλεγε ότι
Μ' αρέσει ο αντίλαλος, δεν ξέρω πώς, κάτι τέτοιο, γιατί φωνάζω σ' αγαπώ και μου γυρίζει πίσω. Αυτή είναι μια μαντινάδα κριτική. Τα τραγούδια πηγαίνουν από τον ένα στον άλλον, γυρίζουν σε μένα, εγώ τα ξαναστέλνω, το κοινό μου τα ξαναστέλνει. Τι γίνεται αυτή έτσι, η συνέβρεση? Φαντάζομαι ότι αυτή είναι και η ανάγκη σου, γιατί με τόσες εκατοντάδες, να πω, έχεις ξεπεράσει τις χιλιάδες επιτυχιών, το να θες να βγάλεις καινούργια τραγούδια, να κάνεις καινούργιες προτάσεις, μάλλον μια κάποια, καταλαβαίνω ότι μια τέτοια ανάγκη σου της επικοινωνίας, της νέας επικοινωνίας με το κοινό σου καλύπτει. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Όχι. Να σου πω, Βασίλη, ότι κανονικά έπρεπε εδώ να έχουμε τελειώσει. Όμως σου είπα ψέματα και τον αγώνα το δικό μας τον έχω στημένο. Τον έφερε ισοπαλία και γι' αυτό πρέπει να οδηγηθούμε στα πέναλτ. Στη ρώσικη ρουλέτα. Μπορεί να γίνει και σαλάτα, αλλά θα μου επιτρέψει να πάμε στα πέναλτι για να δούμε ποιος από τους δυο μας είναι ο νικητής. Να πάμε. Το ξέρω, αλλά να μάθουμε και το κοινό μας. Πάμε. Φύγαμε. Beatles ή Rolling Stones? Animals. Πελέ ή Μαραντόνα? Πελέ. Κλαρίνο ή Μπουζούκι? Κιθάρα, όπως βλέπεις, την έχω βγάλει εκτός. Κλαρίνο. Ωραία. Scorpions ή Deep Purple? Και με τους δύο έχεις συνεργαστεί επί σκηνής. Scorpions. Μέση ή Ρονάλντο? Μέση, η Μέση μου. Οπότε, Ρεάλ ή Μπαρτσελώνα? Μπάρτσα. Μπάρτσα. Και η κρίσιμη ερώτηση, εδώ, από αυτή θα κριθεί ο νικητής. Σου δίνει τη δυνατότητα να μεταφερθείς στον χρόνο και έχεις την επιλογή να παρακολουθείς ένα μόνο ιστορικό γεγονός. Θα ήθελα να μου πεις τι θα ήθελες να δεις. Έναν τελικό Μουντιάλ που έχει μείνει στην ιστορία ή μια συναυλία των Pink Floyd? Κέρδισε και τα δύο. 2004 ναι. Και μια συναυλία των Pink Floyd. Κέρδισες, το δέχομαι, αλλά πες μου κάτι. Το παιχνίδι παίζεται ακόμη? Θα παίζεται πάντα. Δεν θα είναι πάντα στημένο. Το δικό τους θα είναι πάντα στημένο. Το δικό μας θα είναι αυθεντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι νικητής, αλλά το πάλεψα. Αλλά κυρίως δίνουμε ραντεβού στις 12 Ιουνίου στο Κατράκιο. Εσείς στη σκηνή και εμείς στις εξέδρες. Σας περιμένω όλοι. Το παιχνίδι παίζεται.